Καράδρους. Ρουτίνα όμως, γλυκιά και ευχάριστη, όσο ευχάριστη είναι για τον Άρη η παρουσία του μέσα στις 8 και σωστότερα στις 4, αν θέλετε, κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Πρώτη αντίπαλο στην πορεία προς το Palais de Bercy των Παρισίων που θα γίνει το φετινό Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, η αγγλική Kingston Cadbury's Boost. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε για λίγο στην Παιάνια. Ο Άρης έχασε δύο επιθέσεις. Τη μία την έχασε ο Sellers αστοχώντας σε σουτ τριών πόντων και την άλλη ο Γιαννάκης που έκανε επιθετικό φάουλ, ενώ ενδιάμεσα είχε και ο Κάνιχαμ χρεώθηκε με βήματα. Η ωραία φάση εδώ δεν κατέληξε σε καλάθι για τους Άγγλους και ο Γκάλης σαν playmaker για τον Άρη, γύρισαν πάντως οι Άγγλοι. Sellers και φάουλ από τον μικρό σωμό τον Alton Bird με το 10 πάνω στον Brad Sellers. Να εδώ ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Σουηδός Τόμας Έκστρομ. Ο πρώτος είναι ο Σντράβκο Κούριλιτς από την Γιουγκοσλαβία. Γνωστός, αρκετά γνωστός από το παρελθόν, όχι πάντα για καλό. Λυπηρίδης. Σόμπιν, θα βάλει το πρώτο καλάθι, θα βάλει το πρώτο καλάθι ο Κόραν Σόμπιν. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Μπέρντ σαν playmaker για την Kingston, ο Alton Bird που ίσως θυμάστε η φανατικότερη από τους φίλους του μπάσκετ, ότι το 87 σαν παίκτης της Manchester United είχε οδηγήσει την ομάδα του σε έναν αποκλεισμό έκπληξη του Πανιωνίου για το κύπελο Κόρατς. Τρία δευτερόλεπτα χρεώθηκε ο Trevor Gordon μέσα στη ρακέτα των Ελλήνων παικτών, ο Gordon με το 15. Ο Άρης παίζει με την σταθερή του πεντάδα της Ευρώπης, Γκάλη, Γιαννάκη, Λυπηρίδη, Sellers και Σόμπιν, ενώ για τους Άγγλους έχουν ξεκινήσει με το 11 ο Γκρίφιτς που έχει αναλάβει τον Γκάλη, με το 15 ο Gordon που όπως βλέπετε κυνηγάει τον Sellers, με το 10 ο Alton Bird, ενώ χρεώθηκε εκτός φάσης φάουλ του Gordon στο Sellers, και ακόμα παίζουν με το 7 ο Cunningham, ο Alan Cunningham, ένας από τους δύο Cunningham που παίζουν στην αγγλική ομάδα, και με το 14 ο Clark. Η πρώτη αλλαγή μετά από λιγότερο από 2 λεπτά αγώνα. Φεύγει ο Gordon από το παιχνίδι και μπαίνει στη θέση του με το 13. Τον βλέπετε ο Martin Henland, διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Οι Άγγλοι βέβαια δεν ξέρουν από τέτοια πράγματα. Δεν έχουν τέτοιες εικόνες άλλο στο πρωτάθλημά τους, σαν και αυτή την εκπληκτική που μας έδωσαν προηγουμένως Γιαννάκης και Γκάλης. Ο Μπέρντ περνάει κοντά στο καλάθι, όπου δυσκολεύεται αστοχή ο Κλάρκ, αλλά με το follow στη συνέχεια του Κάνιγχαμ το σκορ έγινε, νάτος εδώ ο Άλαν Κάνιγχαμ, το σκορ έγινε 4-2. Το πρώτο καλάθι των Άγγλων. Βλέπετε εδώ τον κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο του Άρη. Οι Άγγλοι σταμάτησαν το Λυπηρίδη και ο Μπέρντ προσπαθεί να ευνηδιάσει. Η πάσα πολύ ωραία, αλλά άστοχο το σουτ του Κλάρκ. Έδιωξε πρώτα ο Σόμπιν και μετά ο Sellers πάνω από το καλάθι. Γκάλης. Ωραία πάσα στον Γιαννάκη που είναι κλεισμένος και κόβεται τελικά από τον Κάνιγχαμ, αλλά οι Άγγλοι μπερδεύονται μεταξύ τους και πετούν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτός που βλέπετε με το πουκαμισάκι και το πουλόβερ είναι υπουργός, παρακαλώ, βέβαια όχι Έλληνας αλλά Αυστραλός. Είναι ο υπουργός Προεδρίας, βλέπετε και το όνομά του, της Δυτικής Αυστραλίας, ο Μπιλ Τόμας, ο οποίος δεν βρέθηκε τελείως τυχαία εδώ. Ακολούθησε την εθνική νέων της χώρας του που προετοιμάζεται. Έδωσε μάλιστα και ένα φιλικό με την εφηβική του Άρη πριν αρχίσει ο αγώνας. Το παιχνίδι συνεχίζεται βέβαια. Ο Sellers από την πάσα του Γκάλη. Πεντακάθαρο φάουλ που κάνει ο Χένλαν. Ο Γκάλης άρχισε πάλι τον χορό των assist. Μην ξεχνάτε ότι στα δύο πρώτα μάτς του κυπέλλου πρωταθλητριών είχε μέσο όρο 22 assist με την ουσικά ο Πούνκι. Ο Άκης Κυνηγόπουλος εδώ από τους παλιούς παράγοντες του μπάσκετ. Μια μίνι σύσκεψη κάνουν οι παίκτες της Kingston μέσα στη ρακέτα τους. Νάτι εδώ. Ο Sellers έχει κερδίσει δύο βολές. Ο Brad Sellers, ο οποίος έχει ένα μικρό πρόβλημα εκεί. Νάτος με το 15. Ο έγχρωμος παίκτης του Άρη που αντικατέστησε στη θέση του πρώτου ξένου τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς που πέρυσι στην Ευρώπη είχε 10 πόντους και 11 rebound μέσω όρο. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεισφέρει εξίσου καλά ο Sellers, ο οποίος έχασε τις παγκούς επαφής του, τον ένα τουλάχιστον. Και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί ο κόσμος να γελάει, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Ο Sellers των οπαδών του Άρη. Παραδόξως το Αλεξάνδριο δεν είναι κατάμεστο όπως συνήθιζε να είναι σε τέτοια μάτς. Ίσως φταίει το μη χειρό όνομα του αντιπάλου. Ίσως ο κόσμος δεν έχει ζεσταθεί ακόμα εν ώψη της καυτής συνέχειας. Να εδώ ο Λάζαρος Λέσιτς, ο 51χρονος Ελληνο-Γιουγκοσλάβος προπονητής του Άρη. Διαδέχτηκε τον Ιούνιο τον Γιάννη Ιωαννίδη. 6-2 είναι το σκορ μετά από 3 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα αγώνα. Bird. Ο Alton Bird.
δίνει στον Κλάρκ και αυτός έξω τώρα στον Κάνιχαμ. Το σούτ μπροστά στον Σέλλερς, εύκολα το rebound ο Γιαννάκης. Γκάλης. Κακή πάσα για τον Σόμπιν, έκλεψε εκεί ο Κλάρκ. Και ο Μπέρντ, ο μικρός όμως αυτός παίκτης, έχει ύψος 1.73. Το σούτ τριών πόντων του Κλάρκ δεν βρίσκει στόχο και από τα χέρια του Γκρίφιθ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η Kingston έχει έρθει χωρίς τον τρίτο Αμερικανό της, τον Ντάριλ Ρέσο, ο οποίος έχει πρόβλημα με τα χαρτιά του, δεν έχει εκλεξιμότητα, παρότι έχει πάρει την αγγλική υπηκότητα. Γκάλης. Κλείνεται, δίνει στον Σόμπιν, αυτός προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, δίνει στον Σέλλερς. Σέλλερς αναγκάζεται να σουτάρει απ' έξω, εύκολο rebound του Κλάρκ, καλή άμυνα σε αυτή τη φάση των Άγγλων. Bird, Cunningham, μπερδεύεται και από τα χέρια του Σόμπιν η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και άλλη αλλαγή για τους Άγγλους. Θα ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Χένλαν που ούτε προλάβαμε να δούμε πότε βγήκε. Και θα βγει τώρα ο Κλάρκ. 6-2 το σκορ, αμυλό σκορ μετά από 4 λεπτά αγώνα. Cunningham θεωρείται το βαρύ πυροβολικό της ομάδας, ο καλύτερος έκτησης, Cunningham, παρά τα 35 του χρόνια. Να ο Μπέρτ που είναι και αυτός μεγάλος, είναι 33, Griffith. Θα κλέψει ο Λυπηρίδης μετά την πολύ καλή άμυνα. Γκάλης βλέπει τον Σέλλερς, του πετάει την μπάλα. Ο Σέλλερς όμως κλείνεται. Άργησε να αντιδράσει. Γιαννάκης. Περνάει στον Λυπηρίδη, ο οποίος πολύ κοντά στο καλάθι θα κερδίσει τον φάουλ από τον Cunningham, που δεν είχε άλλη λύση αν ήθελε να αποσοφήσει το καλάθι. Να ο Cunningham εδώ. Στο μεταξύ ο Σέλλερς εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με τα μάτια του. Ξαναφύγει στον πάγκο και ζητάει τους φακούς του. Από τον Γκάς Σαριανίδη, τον συμφαραπευτή θα λέγαμε της ομάδας. Και αυτός είναι ο Βασίλης Λυπηρίδης. Τα 23 του χρόνια, είναι από τους βασικούς παίκτες της εθνικής ομάδας. Να μην είναι βασικό στην πεντάδα, αλλά σαφώς ο Θήμης Κιμουτσόγλου δεν νομίζω ότι σκεφτόταν ποτέ να τον αφήσει έξω από τη δεκάδα. 8-2 με τους πόντους του Λυπηρίδη. Ο Άρης χωρίς να έχει την εύκολη λύση στην επίθεση, στο εύκολο καλάθι παίρνει μια διαφορά, αφού η άμυνά του έχει αφήσει τους Άγγλους στο ένα μόλις καλάθι. Μπέρντ. Πάντα σε μαντουμάνου Άρης. Ο Μπέρντ δίνει ωραία πάσα, αλλά πάνω στον Σέλλερς. Ωραία πάσα δηλαδή για τον Σέλλερς. Γιαννάκης. Λυπηρίδης από κοντά. Πρέπει να του έγινε φάουλ εκεί, δεν το στήριξαν οι διαιτητές. Μπέρντ. Να ο Μπέρντ, αυτός είναι ο Κλάρκ, που αστοχεί από καλή θέση και έχει δοθεί φάουλ στον Λυπηρίδη. Νομίζω εκτός φάσεως. Κάποιον έσπρωξε για να πλησιάσει στον Κλάρκ και να τον μαρκάρει. Να ο Βασίλης Λυπηρίδης. Πρώτο φάουλ του Λυπηρίδη, έχει ένα και ο Γιαννάκης από πλευρά Σάρη. Ενώ η Kingston έχει 4 ομαδικά, κανένας παίκτης όμως δεν έχει περισσότερα από ένα. Cunningham. Bird. Ο Λυπηρίδης κυνηγάει παντού τον Κλάρκ. Cunningham. Άστοχο το shoot, rebound. Cunningham και πάλι. Bird. Βγήκε πάνω το εκεί ο Σόμπιν, ο Bird έδωσε στον Cunningham και αυτός βρίσκει τον στόχο παρά την πίεση του Sellers. 8-4. Γκάλης. Η εξέδρα προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες του Άρη και να συσταθεί και η ίδια. Ένα φάουλ ακόμα εκτός φάσης που είδε ο Κούριλιτς. Νάτος εδώ. Ο Γιουγκοσλάβος Σδράβκο ή Άκα, αν θέλετε, το φαϊδευτικό του Κούριλιτς, 37 ετών. Θα θυμάστε την κακή του διαιτησία στον τελικό του περσινού κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης, όταν η Ιταλή της Σνάιτερο, τότε Καζέρτα, διαμαρτύρονται ακόμα, θα λέγαμε, για τα σφυρίγματά του στο μάτς με τη Ρεάλ, που κέρδισε η Ρεάλ. Αυτός ήταν ο Ντάνκαν που μπήκε στο παιχνίδι. Μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στην δεκάδα της αγγλικής ομάδας, ο Λορέντζο Ντάνκαν, 8-6. Γιαννάκης, ο Ντάνκαν ανέλαβε τον Γκάλι, την θέση του Γκρίφιθς. Σέλλερς, ο Σόμπιν κρατάει με δυσκολία την μπάλα, πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι και
Πρέπει να γίνει και φάουλ και πάλι, οι διαιτητές αφήνουν. Bird, ωραία πάσα, αλλά ο Σόμπιν έξυπνα πετάχθηκε και κέρδισε τη φάση για τον Άρη, όμως οι διαιτητές τη δίνουν ανάποδα. Την μπάλα έφυγε από τα δάχτυλα του Άγγλου παίκτη, του Κλάρκ. Τέλος πάντων, 16 το σκορ. Ο Άρης δεν έχει καταφέρει να τρέξει ακόμα, να ελέγξει το εύκολο αμυντικό rebound και να φύγει στον ευνηδιασμό. Βλέπετε και εδώ ότι γίνονται μάχες μέχρι να κερδίσουν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες. Γκάλης. Έχει φύγει και ο Γιαννάκης. Ο Γκάλης μπερδεύεται, γυρίζει και κερδίζει ένα σκληρό φάουλ από τον Ντάνκαν και τον Μπέρντ. Μάλλον στον Ντάνκαν έχει δοθεί. Ναι, νάτος. Ο 27χρονος Λορέντζο Ντάνκαν και εδώ ο πάγκος του Άρη. Είδατε ότι εκεί ήταν με πολιτικά ο Σλόμπονταν Σούμποτιτς, ο οποίος βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αφού ακόμα είδα το φάουλ πολύ σκληρό. Ακόμα τον θεωρεί λοιπόν άλλο δαπό η FIBA. Ο Γκάλης αστοχή στην βολή. Κάπως εγνευρισμός που βέβαια δεν έχει καμία βάση, καμία αφορμή. Δύο άστοχες βολές από τον Γκάλη, κάτι που αποτελεί ασφαλώς είδηση. 16. 13 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. 12-6 τώρα με τον Γκάλη που έχει 4 πόντους. 4 έχει και ο Σόμπιν για τον Άρη. Η προσπάθεια του Γκόρντον, πολύ ωραία, και το καλάθι από τον Τρέβορ Γκόρντον, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, στο Boston College και γύρισε φέτος στην Αγγλία. Το φάουλ του Ντάνκαν στον Γιαννάκη αυτή τη φορά. Οι Άγγλοι έχουν 7 ομαδικά και από το επόμενο ο Άρης θα εκτελεί μία συν μία βολές. Λυπηρίδης, Sellers. Οι Άγγλοι πάντα σε ένα man-to-man, το οποίο κλείνει σαν γροθιά, θα λέγαμε, όταν κάποιος επιχειρεί διείσδυση, ο Γκάλης συνηθέστερα. Ο Γκάλης σου τριών πόντων. Ο Κάνιγχαμ μαζεύει ένα εύκολο rebound, αφού δεν υπήρχε παίκτης του Άρη εκεί. Bird, Clark, σουτ απ' έξω, είναι καλό σούτερ αυτός ο Clark. Νάτος εδώ ο Μάρτιν Clark, που πήρε και μία ψήφο στο ετήσιο δημοψήφισμα της Gazeta dello Sport. Δημοψήφισμα στο οποίο ψηφίζουν παίκτες, προπονητές, όχι κάποιοι τυχαίοι. Βέβαια την ψήφο την πήρε από τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, όπως έγραφε η εφημερίδα. Δεν πάβει να είναι μία ψήφος. Σέλερ στο επιθετικό rebound. Μετά το άστοχο σουτ των τριών πόντων του Παναγιώτη Γιαννάκη. Γκάλης. Πάνε και να γύρισε η άμυνα των Άγγλων. Ο Λυπηρίδης φτάνει σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ζητάει φάουλ και ίσως να υπήρχε πάλι. Έπεσε και πάνω σε έναν αντίπαλό του. Νάτος, εδώ είναι μάλλον ο Γκρίφιθς που θα μπει στο παιχνίδι. Βλέπετε ξανά σε replay την προηγούμενη φάση. Το καλάθι του Λυπηρίδη στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Ντάνκαν. 14-10. Πέρασαν τα 8 πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Αμερικανός προπονητής της Kingston, ο Kevin Cadle, συνεχίζει τις αλλαγές. Ξανά βάλει τώρα τον Γκρίφιθς. Θα στοχίσει τώρα ο Κλάρκ. Κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σόμπιν ο Γκόρντον, αλλά ο Σόμπιν γύρισε στον Γιαννάκη που ηρωικά κέρδισε και δίνει μια πάσα εκπληκτικής ακρίβειας στον Σέλερς, ο οποίος σπάει τη μέση στον αέρα και κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Κλάρκ. Ένα φώνημα απογοήτευσης από τον κόσμο που περίμενε να μπει και το καλάθι για να αποθεώσει τον Αμερικανό. Κοιτάξτε τι πάσα έβγαλε ο Γιαννάκης στον Σέλερς. Αυτός γύρισε και υπό την πίεση του Κλάρκ έκανε δύσκολο σουτ. Φάουλ, δύο βολές για τον Brad Sellers. Νάτος εδώ, ο Αμερικανός του Άρη. 16-10. Άλλο 15-10. Και τώρα 16-10. Να ο Sellers που έχει 4 πόντους όπως λέτε πάνω δεξιά και 0 φάουλ. Ο Άρης σε ζώνη 2-3. Με τον Σέλερ στην κορυφή, όπως συνηθίζει να τον βάζει ο Λέσιτς, στα περισσότερα αμυντικά του συστήματα, άλλωστε για να φεύγει προφανώς σαν αιχμή στον εφηδιασμό. Μπέρντ, σουτ τριών πόντων και το κόψιμο του Σόμπιν, που κάνει καλή εμφάνιση ως τώρα. Ο Λυπηρίδης πήγε να σταματήσει τον Κάνιγχαμ, αλλά αυτός κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Να εδώ, ο Άλαν Κάνιγχαμ. Έχει το ίδιο όνομα με εκείνο τον παλιό, πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Άλαν Κάνιγχαμ. Το συγχωρεμένο τώρα, σκοτώθηκε. Επιθετικό φάουλ του Σόμπιν στην προσπάθεια να κάνει screen στο Γιαννάκη. Να ο Γκόραν Σόμπιν και ο Σουηδός διαιτής ο Τόμας Έριξον
Το ίδιο δίδυμο το σημερινό, Κούριλιτς και Έκστρομ, όχι Έριξον, σφύριξαν και το χθεσινό αγώνα Ηρακλή Μιλούζ. Τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί της Μιλούζ με 112-93. Να δούμε τον Μπέρντ τώρα. Απέναντι στη ζώνη του Άρη. Σουτ τριών πόντων του Γκρίφιθς. Το rebound του Σέλλερς και φάουλ επιθετικό που κάνει ο Κάνιγχαμ. Κάτω εδώ, κάπως ανόητο φάουλ. Ο Σέλλερς είχε επιδείξει εντυπωσιακά, είχε πιάσει την μπάλα. Δεύτερο φάουλ από τον Κάνιγχαμ. Βλέπετε ξανά την τελευταία φάση, το rebound του Σέλλερς και δεξιά ο Κάνιγχαμ έβαλε τα χέρια του και έκανε το φάουλ στον Αμερικανό του Άρη. Ο Αμερικανός της Kingston έκανε το φάουλ στον Αμερικανό του Άρη. Ο Άλαν Κάνιγχαμ, απόφυτος στο Colorado State, έχει παίξει, είτε το πιστεύετε είτε όχι, και στους Harlem Globetrotters. Ο Σέλλερς εδώ έχει 4 πόντους με ισάριθμες ελεύθερες βολές. Χάνει την πρώτη του. Παίρνει όμως ο ίδιος το rebound. Γιαννάκης για 3 πόντους. Δεν έχει πετύχει κανένα τρίποντο μέχρι τώρα ο Άρης. Bird. Ο Bird πάντα. Ο Άλτον Bird. 33 ετών. Πολύ χαμηλό σκορ, 16-12. Σουτ του Κλάρκ από καλή θέση. Το rebound του Γιαννάκη. Μπαίνουμε σε λίγο στο δεύτερο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Γκάλης Γιαννάκης. Καλάθι. Όχι. Τελικά μόνο φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Κέιλ για βήματα. Τι βήματα όμως. Να εδώ ο Γκόρντον που έκανε το φάουλ στο βάθος 15, σηκώνει το χέρι. Και το πρώτο time-out του αγώνα από τους Σάγκλου. Κούριλιτς, τον διαιτητή των Γιουγκοσλάβων και τώρα τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και βέβαια οι δυο τους έχουν πάρει τις θέσεις των δύο τραυματιών. Του Νίκου Φιλίππου που τελικά δεν συμπεριλήφθη στην δεκάδα παρότι υπήρχε μια τέτοια φήμη, μια τέτοια πληροφορία. Και του Μιχάλη Ρωμανίδη που ακόμα αργεί να επιστρέψει. Bird. Ο Bird πάντα με τον Γκάλι. Άλλαξε πάλι άμυνα του Άρη. Ο Λυπηρίδης πάντως κυνηγάει τον Κάνιγχαμ. Duncan. Πολύ δύσκολο σούτ. Ίσως του είναι κεφάλαιο. Ο Σέλλερς εύκολα το rebound. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να τρέξει. Έχει μπροστά του τον Γκρίφιθς. Χάνει προς στιγμήν. Και στη συνέχεια κλέβει ο Γκρίφιθς για να σφυριχτεί. Δόθηκε μπάλα στους Άγγλους πάντως. Να εδώ ο Γιαννάκης. Και άλλη μία αλλαγή. 3 δευτερόλεπτα σφυρίχτηκαν στο Γιαννάκη. Να εδώ ο Γκόρντον. Μπέρντ. Όχι, είναι η ίδια. Είναι ζώνη μάλλον άλλου σχήματος. 1-2-2. Τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει ότι ο Άρης δεν έχει βρει καθόλου λύσεις ακόμα. 17-14. Σέλλερς. Γκάλης. Πάει να ξεφύγει από το screen του Λιμπερίδη. Ο Γκάλης που φτάνει κοντά στο καλάθι. Πάει να δώσει το Σόμπιν. Αλλά η μπάλα από τα χέρια των Άγγλων φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κέιλ κάπου στο βάθος βρίσκεται, φαίνεται ικανοποιημένος. Και πώς να μην είναι. Αφού σε 11 λεπτά αγώνα η ομάδα του, βλέπετε τον Αγγλικό Πάγκο, έχει περιορίσει τον Άρη σε 17 μόλις πόντους και ακολουθεί στο σκορ με μια σχετική άνεση, 17-14. Το μόνο του πρόβλημα είναι η σαφέστατα μεγαλύτερη φθορά στα φάουλ. Έχουν 10 ομαδικά οι Άγγλοι, από 2 ο Ντάνκαν, ο Κάνιγχαμ και ο Γκόρντον και μόλις 3 ο Άρης. Θα έχουν κάνει ο Λυπηρίδης, ο Γιαννάκης και ο Σόμπιν. Να ο Κέβιν Κέιντλ, ο 32χρονος μόλις Αμερικανός του προπονητής Kingston. Είναι στην Αγγλία από το 83, πήγε σαν παίχτης, ανέλαβε την Εθνική Σκωτίας κάποια στιγμή. Τα τελευταία 3 χρόνια με την Kingston ψηφίστηκε παίχτης της χρονιάς, προπονητής βέβαια της χρονιάς. Ο Γκάλης κάνει το 19-14. Ακόμα 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Bird. Cunningham, Duncan για 3 πόντους. Clark εύκολα στο rebound. Και 19-16 από τον Μάρτιν Κλάρκ, να το εδώ. 16 φορές διεθνής. Γιαννάκης. Σέλλερς. Σόμπιν. Λυπηρίδης, Γκάλης. Σέλλερς. Γκάλης.
Αναγκάζεται να βγάλει έξω ο Γιαννάκης για τρεις πόντους. Να, επιτέλους που έσπασε η κακοτυχία των παιχτών του Άρη στα μακρινά σουτ. Το πρώτο τρίποντο του αγώνα από πλευρά Άρη, μάλλον 22-16. Ανταποδίδει πολύ γρήγορα όμως ο Κλάρκ, που το ξαναλέμε παρά τα 2-6 είναι ένας πολύ καλός σουτέρ. Βασικό στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Έχει περάσει και αυτός από τον Boston College, από την Αμερική. 22-19. Γκάλης. Ο Λέσης ετοιμάζει τον Λυπηρίδη, τον Αγγελίδη, ζητώ συγγνώμη. Ο οποίος θα μπει τώρα στη θέση του Λυπηρίδη. Να, εδώ ο Ντίνος Αγγελίδης, ο οποίος θα έχει πολλή δουλειά φέτος στο χειμώνα, στα ευρωπαϊκά κυρίως μάτσο, που δεν έχει δίπλα του ή μπροστά του, αν θέλετε, τον Μισούνο. Ξανά η φάση με το φάουλ που κέρδισε ο Γκάλης από τον Ντάνκαν. Δύο βολές για τον Νίκο Γκάλη, που έχει 0 στις 2. Να, μία εύστοχη. 23-19. Με 7 πόντους τώρα από τον Νίκο Γκάλη, που έχει μία ακόμα βολή βέβαια. 24-19. Είδατε τον Γκάλη με τα στατιστικά του. Bird απέναντι σε ένα ελληνικό man-to-man. Bird με τον Γκάλη πάντα. Clark. Bird. Ο Clark πολύ δύσκολο σούτ και φάουλ του Sellers που έσπρωξε τον Cunningham για να πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Την μπάλα απ' έξω για την Kingston, την Kingston Cadbury's Boost, όπως είναι το πλήρες όνομά της. Είναι μια στοκολατο βιομηχανία αυτή η Cadbury's Boost. Θα γλυκαίνει την Kingston για τα επόμενα 3 χρόνια που θα είναι ο sponsor. Ο Γιαννάκης έκλεψε πολύ έξυπνα, έδωσε στον Γκάλη, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα. Σοφά ποιόν, ο Μπέρντ απέφυγε να τον μαρκάρει, βλέποντας ότι το μόνο θα κατάφερνε να δώσει έναν επιπλέον πόντο στον Γκάλη με κάποιο φάουλ. 26-19. Στους 7 πόντους η διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γκόρντον. Εκπληκτικό είναι το κόψιμο του Σόμπιν, που στη συνέχεια με καλή άμυνα αναγκάζει και τον Κλάρκ να στοχίσει. Όμως με τρίτη προσπάθεια ο Κάνιγχαμ κάνει το 26-21. Διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Έπεσαν πολλές προξιές εκεί. Γκάλης. Σέλλερς, Γκάλης. Η άμυνα της Kingston δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ένα man-to-man το οποίο γίνεται βροχιά, θα λέγαμε, όταν δει κάποιος. Είδατε μια εντυπωσιακή μονομαχία που ευτυχώς δεν έχει κάποιον τραυματισμό σαν απόρρια. Βλέπετε ξανά τη φάση. Ο Γιαννάκης πέρασε πολύ έξυπνα στον Αγγελίδη. Αυτός έχασε την μπάλα από δύο Άγγλους. Είδατε πώς έπεσαν όλοι μαζί, ένας πάνω στον άλλον. Και τζάμπολ δόθηκε από τους διαιτητές αφού δεν έβγαινε ακρίκη. Αγγελίδης εναντίον Γκόρντον στο τζάμπολ. Και η μπάλα στους Άγγλους, γιατί ο Αγγελίδης βιάστηκε να βάλει τα χέρια του εκεί. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 26-21. Για την Kingston έχει 3 φάουλ ο Duncan. Είναι ο μόνος παίκτης που έχει 3 φάουλ στον αγώνα. Για τον Άρη δεν υπάρχει κανένας που έχει έστω και 2. Cunningham. Rebound εύκολο ο Γιαννάκης. Επιστρέφουν γρήγορα οι Άγγλοι και δεν έχουν δεχτεί εφηδιασμούς. Ο Γιαννάκης τώρα έφτασε στο καλάθι. 28-21. Πήγε να κλέψει, έβγαλε όμως ο ίδιος την μπάλα έξω. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, άφησε εδώ. Δεν αφήνει καμία διεκδίκηση να πάει χαμένη, καμία φάση. Ο πίνακας στο σκορ, 5 λεπτά και 50. 28-21 μπροστά οι Άγγλοι. Μπροστά βέβαια ο Άρης και όχι οι Άγγλοι. Bird. Πέρασε μέσα στον Γκόρντον αφού ο Σόμπιν πήγε να κάνει τον Dumb Team και δόθηκε επιθετικό φάουλ, παράξενο αυτό. Να, εδώ ο Τρέβορ Γκόρντον. 28-21. Δόθηκαν βήματα και όχι επιθετικό φάουλ. Ό,τι και να ήταν πάντως, ήταν περίεργο. Ο Έκστρομ διακόπτει το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις στον Κέιλ, που λέει κάτι κακά πράγματα και στη γλώσσα του. Δεν δόθηκε τεχνική ποινή πάντως. Γκάλης. Ωραία προσπάθεια, άστοχο όμως το lay-up και στη συνέχεια επιθετικό φάουλ του Σόμπιν πάνω στον Κάνιγχαμ, που φαίνεται να τραυματίστηκε μάλλον ελαφρά στο κεφάλι.
Ο Γκάλης. Και ξανά η φάση. Ο Γκάλης που έκανε αυτό το σπάσιμο της μέσης δεν έφτασε στο καλάθι. Και το φάουλ το επιθετικό του Σόμπιν που έβαλε εκεί λίγο άγαρμα τα χέρια του. Βλέπετε ότι ο 35χρονος Άλαν Κάνιγκαμ, να εδώ και τα στοιχεία του, έχει 8 πόντους και 2 φάουλ. Τώρα σηκώθηκε αλλά φαίνεται να πονάει. Ένας από αυτούς που βλέπετε είναι ο Στιουαρτ Στόρεϊ. Ο Στιουαρτ Στόρεϊ είναι ο σχολιαστής, ο ένας μάλλον εκ των σχολιαστών του Eurosport. Είναι ο κύριος δεξιά στην άκρη. Ο Στόρεϊ, ο οποίος ήρθε εδώ και όχι για να περιγράψει τον αγώνα, αλλά για να τον δει και να ξέρει τι του γίνεται στην περιγραφή που θα κάνει από το στούντιο την Κυριακή. Όταν θα μεταδοθεί δηλαδή σε μαγνητοσκόπηση ένα 40 λεπτό από το παιχνίδι αυτό και μάλιστα δύο φορές και το πρωί και το βράδυ. Αυτά για το Eurosport, στο οποίο δίνει εικόνα βέβαια το Mega Channel. Bird. Ο Henlan με τον Σόμπιν που έχει δύο φάουλ τώρα. Δύσκολο σουτ του Clark, ο οποίος είναι ένα σκόρερ που αν αφαιθεί ελεύθερος μπορεί να κάνει ζημιές. 28-23, 5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης. Sellers, σουτ 2 πόντων, ίσα ίσα που έφτασε η μπάλα. Οι Άγγλοι που χάνουν μόνο 5 πόντους και είναι θαραλέοι, δεν τρομάζουν ούτε από το σαφώς πιο ηχηρό όνομα του Άρη, ούτε από την εξέτρα, ούτε από τίποτα. Ο Γκάλης απέφυγε τον Μπέρτ και πλέον το καλάθι ήταν μια διαδικαστική υπόθεση. 30-23, 7 πόντους μπροστά ο Άρης, 4-28 πριν από το τέλος. Γκόρντον έκλεψε αλλά δεν ολοκλήρωσε ο Αγγελίδης. Κλάρκ, Μπέρντ, Άλτον Μπέρντ, που έχει γίνει Άγγλος από το 87, αλλά περίμενε να περάσει άλλη μια τριετία, διότι η FIBA τον χρέωσε από λάθος σαν Σκοτσέζο και θεωρήθηκε ξανά άλλο δαπός, αφού η Σκωτία και η Αγγλία μετέχουν με διαφορετικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Ο Σόμπιν κέρδισε το rebound και μετά κέρδισε και ένα φάουλ. Έχουμε time out από τον Κέιλ που βλέπει την ομάδα 3 στο Αλεξάνδριο, που το μόνο που δεν είδατε ήταν η πρώτη εύστοχη βολή του Goran Sobin, ο οποίος έτσι απέκτησε δικαίωμα να εκτελέσει μία ακόμη. Το rebound από τον Henlan που έσπρωξε και λίγο. Να ο Sobin που έχει 4 πόντους, 5 πόντους τώρα με τη βολή. Bird. Ο Αγγελίδης έχει αναλάβει τον Clark που φέρει το πιο επικίνδυνος παίκτης της Kingston. Ο Sobin στο rebound. Ο Sellers και ενώ ο Σόμπινς τρέχει για τον ευνηδιασμό. Ο Sellers καθυστέρησε όμως. Γκάλης, Sellers. Δεν έχει φανεί ο Αμερικανός, ίσως να μην έχει και εμπιστοσύνη στα μάτια του χωρίς φαγκούς επαφής. Ο Γκάλης το 33-23. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 10 πόντους. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Να ο Νίκος Γκάλης που έχει 14 πόντους μέχρι τώρα. Ο Έκστρεμ σταματάει το παιχνίδι διότι έπεσε κάποιο αντικείμενο με αγωνιστικό χώρο. Και νέο time out που παίρνει αυτή τη φορά. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου 33-23 είναι το σκορ, σας θυμίζουμε, και μένουν 3 και 15 για να τελειώσει το πρώτο μέρος του αγώνα του Άρη με την Kingston, του πρώτου αγώνα του Άρη για την τρίτη φάση του φετινού κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Duncan, Bird, πάλι σε ζώνη ο Άρης. Κάνιγχαμ υπό ισχυρή πίεση. Follow άστοχο του Henlan, αλλά έχει δοθεί φάουλ στον Αγγελίδη πάνω στο follow. Ναι, δύο βολές για τον Μάρτιν Henlan. Να εδώ ο Έξτρεμ που έδειξε ακριβώς τι έγινε και σε ποιον χρέωσε το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Μάρτιν Henlan, ο οποίος είναι και αυτός διεθνής. Μάλιστα έπαιξε με την εθνική Μεγάλης Βρετανίας τότε στο προολυμπιακό τουρνουά του 1988. Στο Ρότερνταμ. Τότε είχαν κάνει καλή εμφάνιση οι Βρετανοί. Και είχαν μπει στους 8. Να ο Henlan που πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στον αγώνα. 33-24. Ο Henlan και αυτός έχει αμερικανική παιδεία αφού σπούδαζε μέχρι το καλοκαίρι στο κολέγιο Virginia Commonwealth. Προσπαθεί να πιέσει σε όλο το γήπεδο Kingston.
Ο Γκάλες στον Σόμπιν, λίγο ρυψοκίνδυνη πάσα, ο Γιουγκοσλάβος πρόλαβε. Γιαννάκης, Σέλερς, το πάσιμο η πάσα έξω στον Αγγελίδη, ο οποίος από πολύ καλή θεσία στο χ. Κλάρκ, 33-25, 2-37 ακόμα. Και να ο Λυπηρίδης που θα επανέλθει μάλλον στη θέση του Αγγελίδη. Μπέρντ, Κάνιγκαμ. Μπέρντ, τον Γιαννάκη. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Κλάρκ, 33-27. Ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει τη διαφορά όταν έφτασε το παιχνίδι στους 10 πόντους. Γκάλης, Σόμπιν. Γκάλης, δύσκολο σούτ και καλάθι από τον Νίκο Γκάλη, 35-27. Οι Άγγλοι ευνηδιάζουν όμως με αυτή την ωραία πάσα του Μπέρντ. Ο Λέσιτς γκρινιάζει στον πάγκο, διαμαρτύρεται στον Αγγελίδη κυρίως. Γκάλης, 35-29. Να ο Αγγελίδης τώρα που βγάζει στον Σόμπιν, αυτό στον Γκάλη. Ο Γκάλης στον Σέλερς, Σόμπιν απ' έξω, 37-29 από το καλάθι του Γκόραν Σόμπιν, που ξέρει πολύ καλά τα βασικά του μπάσκετ, όπως όλοι οι Γιουγκοσλάβοι. 37-31 με τον Κάνιγκαμ, ο οποίος στις δύο τελευταίες φάσεις πέτυχε εισάρισμα καλάθια χωρίς ουσιαστικά άμυνα απέναντί του. Γκάλης, περνάει πολύ ωραία στον Σόμπιν, αυτός αστοχεί από κοντά, αλλά με δεύτερη προσπάθεια βέβαια δεν κάνει το ίδιο λάθος. 39-31, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Να ο Γκόραν Σόμπιν, που έχει 9 πόντους μέχρι τώρα στον αγώνα. Και από τον οποίο περιμένει πολλά ο Άρης, άλλωστε είναι έμπειρος. Έχει κατακτήσει 2 κυπέλα πρωταθλητριών παίζοντας τη βασική πεντάδα της Κυκοπλάστικα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο βέβαια, όσο και αν δεν είναι κανένας θεαματικός παίχτης ο Σόμπιν. Bird. Κλάρκ απ' έξω, Γιαννάκη στο rebound, 30 δευτερόλεπτα ακριβώς, 39-31. Η πάσα ευνηδιασμού και ο Σέλερ στο φοβερό κάρφωμα. Κρεμάστηκε από το καλάθι, του λέει να μην το ξανακάνει ο Κούριλιτς. Ξαναβλέπετε τη φάση, ο Γκάλης έδωσε μια έξοχη assist και πολύ εύκολα ο Σέλερ κάρφωσε. Τελευταίο time out του πρώτου ημιχρόνου που παίρνει αυτή τη φορά ο Kevin Cadle, ο προπονητής της Kingston. Κερκίδες του Palette Sport, μόλις ξανά άρχισε το παιχνίδι, 26 δευτερόλεπτα, οι Άγγλοι έχουν μία επίθεση, θα εκτελέσουν βολές όμως, μάλλον όχι, έχει μόλις 6 ομαδικά φάουλ ο Άρης και έτσι μπάλα θα παιχτεί από πλάγια μετά το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Βέβαια, αν ξαναγίνει φάουλ θα σουτάρουν οι Βρετανοί. Κλάρκ, Ντάνκαν απέναντι στο πρέσ των παιχτών του Άρη, Κάνιγκαμ, άτσαλα έξω, ο Γκάλης έκλεψε εδώ στο Γιαννάκη, αυτός ξανά στον Γκάλη, ο οποίος πολύ εύκολα πετυχαίνει το 43-31. Στους 12 από τη διαφορά για πρώτη φορά στον αγώνα. 16 έχει ο Γκάλης. 7 δευτερόλεπτα, 6 το σούτ για 3 πόντους. Το καλάθι από τον Ντάνκαν. Μένουν 3 δευτερόλεπτα, 2. Ο Σέλερς δεν το βλέπει. Το λάθος του δεν έχει αντίκρισμα, αφού όταν έγινε το σούτ του Ντάνκαν το παιχνίδι είχε τελειώσει, το ημίχρονο είχε τελειώσει. Σκορ πρώτου ημιχρόνου, Άρης Κίνγκστον 43-34 και γρήγορα το μικρόφωνο στην Παιανία. Για να δούμε αν θα γίνει μια έκπληξη εκεί με θύμα την πρωταθλήτρια Ευρώπης και με θήτη βέβαια την πρωταθλήτρια Ιταλίας, τη Καβολίνη του Πέζαρο που φέτος απειλεί να καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε πρόπερση, να περάσει δηλαδή στο Final Four. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Σέλερς να προσπαθεί να δώσει assist με τον Τζάμπολ, δεν τα κατάφερε βέβαια. Ο Άρης ξεκίνησε με την πεντάδα του πρώτου ημίχρονου, Γκάλης, Γιαννάκης, Λυπηρίδης, Σόμπιν και Σέλερς. Είδατε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Και αυτό θύμισε πρώτο ημίχρονο. Ακριβώς αυτό έκαναν και στην πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου οι Άγγλοι, μόνο δεν τα κατάφεραν. Ο Γκόρντον έκανε το 43-36. Γκάλης, Γιαννάκης. Δυσκολεύεται, αλλά κάνει ένα δύσκολο σουτ και το καλάθι, 45-36. Έχει βγάλει 8 πόντους ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πάλι Γκόρντον, φάουλ καθαρό του Γιαννάκη που κατέβασε τα χέρια εκεί, προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα από τον Τρέβορ Γκόρντον. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στον έγχρωμο Γκόρντον που είναι Άγγλος, βέβαια δεν είναι Αμερικανός. Αμερικανός ήταν ο προπονητής που μόλις είδατε, ο Kevin Cadle.
Η Kingston θυμίζουμε ότι απέκλεισε πρώτα την Den Helder, την ισχυρή αναφεσβήτητα Den Helder. Θυμάστε ότι πέρσι ήταν στην οκτάδα, την προαθλήτρια Ολλανδίας, και μετά την ακόμα ισχυρότερη CSKA Μόσχας, και μάλιστα με δύο νίκες. Και όλα αυτά βέβαια δεν δείχνουν παρά αυτό που είπε ο Λευτέρης Σούμποτης, ότι δεν είναι ομάδα της πλάκας. Γκάλης. Αλλά βέβαια δεν είναι και ομάδα που θα πρέπει να κοντράρει τον Άρη. Ο Λυπηρίδης απ' έξω. Άτυχος ο Σόμπιν στο rebound και συνέχεια ο Σέλλαρς. Πολύ δύσκολο για άστοχο σουτ. Μπέρντ. Μπέρντ με τον Γκάλη. Ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 45-37 ο Άρης. Μπέρντ. Γκόρντον. Δύσκολο σουτ του Κάνιγχαμ. Rebound, αλλά το follow δεν ήταν καλό από τον Κλάρκ. Γκάλης, 3-3. Ο Γκάλης, να δούμε τι θα κάνει. Θα ολοκληρώσει μόνος του και θα πετύχει το καλάθι. 47-37. Πάλι στους 10 πόντους η διαφορά. Κοιτάς και τους 12 κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Bird. Σε man-to-man ο Άρης. Τον Λυπηρίδη να έχει τον Κάνιγκαμ αυτή τη φορά. Ο Γκρίφιθς πετυχαίνει ένα καλάθι υπό ασφυκτική πίεση. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης για 3 πόντους. Ναι, καλάθι. Και το σκορ γίνεται 50-39. Να δούμε αν θα μπορέσει να ελευθερωθεί ο Άρης με αυτές τις επιτυχημένες τελευταίες επιθέσεις. Να πάρει μια διαφορά, να υποχρεώσει τους Άγγλους σε βιαστικές επιθέσεις, να πάρει το rebound, να φύγει στον συνδυασμό. Δεν ξέρω πόσο εύκολα ακούγονται όλα αυτά. Σέλλερς σε ένα πολύ εντυπωσιακό αμυντικό rebound. Γκάλης. Γκάλης κλείνεται, αλλά φτάνει στο καλάθι, 52-39. Να είναι ο Γκάλης, 22 πόντους με 10 στις 12 προσπάθειες. Ο Μπέρτ προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό. Να ο Στιουαρτ Στόρεϊ που μιλάει σε ένα μικρόφωνο περισσότερο για να έχει ο ίδιος στο μυαλό του κάποιες σημειώσεις. Μάλλον πρόχειρες κάποιες σημειώσεις. Γιατί δεν κάνει μετάδοση βέβαια αυτή τη στιγμή. Γκάλης. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης προηγείται 52-41. Γιαννάκης. Ο Σέλλερς. Γκάλης με τον Γκρίφιθς αντίπαλο. Ο Γκάλης περνάει από μια αδράνεια, βγάζει έξω τελικά στον Γιαννάκη. Πάλι στον Γκάλη και αυτό στον Σόμπιν. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Γκόραν Σόμπιν, που σιγά σιγά δείχνει να προσαρμόζεται στο παιχνίδι των νέων του συμπαιχνών, νέων του βέβαια από τον Σεπτέμβρη και μετά. Να και ένα πλάνο από τις κερκίδες με τον πρόεδρο του Άρη και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τον κ. Κοσμόπουλο. Μία βολή για τον Γκόραν Σόμπιν που έχει 11 πόντους και 8 rebound μέχρι τώρα, αλλά και 2 κοψίματα. Αναφεσβήτητα ήταν μια πολύ θετική συνεισφορά. 55-41. Ο Σόμπιν που χρειάζεται βοήθεια στις μάχες στο rebound πάντως, γιατί μπορεί να είναι υπερχρήσιμος, αλλά δεν έχει το ύψος του Βράνκοβιτς ώστε να εξασφαλίζει με αυτό και μόνο το αμυντικό rebound, ιδίως ανάμεσα απέναντι σε υψηλούς αντιπάλους. Μην ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα θα βρει μπροστά του τον Νόρις, αφού ο Άρης πάει στη Βαρκελόνη, όπως συνηθίζει άλλωστε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πάει δεύτερη αγωνιστική στη Βαρκελόνη. Βαρσελόνα που κέρδισε χτες, ευκαιρία να το πούμε, στον πρώτο αγώνα στις πρώτες αγωνιστικές, τη Λεβερκούζεν μέσα στην Γερμανία με 193. Το φάουλ που έκανε ο Γκόρντον ήταν το τέταρτό του, γι' αυτό και τραβάει τα μαλλιά του. Νάτος εδώ ο Τρέβορ Γκόρντον, 26 ετών, ύψος 2-6. Έκανε εκείνο το εντυπωσιακό κάρφωμα στην προηγούμενη φάση. 55-43. Ο Κάνιγχαμ έκλεψε, αλλά δεν ολοκλήρωσε. Σόμπιν. Γκάλης με τον Γκρίφιθς πάντα αντίπαλό του. Είδατε ότι βγήκε και ο Κάνιγχαμ πάνω του και έκοψε. Ο Γκάλης δίνει μια εκπληκτική πάσα στον Σόμπιν. Οι Άγγλοι ούτε κατάλαβαν τι έγιναν οι καημένοι. 57-43. Μπέρντ.
ο Άλτον Μπέρντ. Ο Σέλλερς τώρα κυνηγάει τον Κλάρκ. Ο Κάνιγχαμ βρέθηκε χωρίς αντίπαλο, φάουλ του Σόμπιν που πεσφυρίζεται. Το φάουλ που σφυρίζεται όμως τον Λιπηρίδη τώρα μετά το επιθετικό rebound που πήρε ο Γκόρντον. Δύο βολές για τον Τρέβορ Γκόρντον από το δεύτερο φάουλ του Βασίλη Λιπηρίδη, να ο προπονητής της Kingston. Κέιτλ. Ο Kingston που μάζεψε όλους τους τίτλους που υπάρχουν στην Αγγλία την τελευταία σεζόν, και υπάρχουν πολλοί. Εκτός από το πρωτάθλημα, το Carlsberg League. Υπάρχει ένα κύπελο που λέγεται NatWest Trophy. Υπάρχει και το Prudential National Cup, ο νικητής του οποίου μετέχει σε κύπελο κυπελούχων. Αν και από ό,τι θυμάμαι η Αγγλία δεν δήλωσε ομάδα φέτος των κυπελούχων. Ο Gordon πέτυχε άλλο ένα πόντο με την ελεύθερη βολή. Και τώρα κάνει το σκορ 57-45. Μπήκε ο Αγγελίδης στον αγώνα στη θέση του Λιπηρίδη. Οι Άγγλοι πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Έκλεψε ο Bird, ίσως να πάτησε και έξω. Για τρεις πόντους ο Κλάρκ. 57-48 από το εντυπωσιακό τρίποντο του Μάρτιν Κλάρκ. Νάτος. Ο Κλάρκ. Γιαννάκης. Πάλι μειώθηκε η διαφορά. Έφτασε τους 9 πόντους. Από εκεί που ήταν 14. Γκάλης. Γιαννάκης για 3 πόντους. Με ταμπλό. Rebound του Κάνιγχαμ. 5 λεπτά πέρασαν από την έναρξη δεύτερη ημιχρόνου. Γκόρντον. Το τρίτο κόψιμο του Σόμπιν στον αγώνα. Ο Γκάλης παραλίγο να χάσει. Γκάλης. Σόμπιν. Προσποιήσεις. Βάσιμο και φάουλ του Κάνιγχαμ. Προσποιήθηκε θα λέγαμε ότι ήταν ακίνητος, αλλά καθόλου ακίνητος δεν ήταν. Το φάουλ χρεώθηκε στον Κλάρκ τελικά. Για να ξαναδούμε. Ο Κλάρκ δεν έκανε τίποτα βέβαια. Νούμερο 14. Δύο βολές για τον Σόμπιν που ακούει το όνομά του σε ρυθμό επιθυμίας από τον κόσμο. 14 πόντοι, 6 σε 7 προσπάθειες, 2-3 βολές, 2 φάουλ και ακόμα αυτά που βλέπετε, 8 rebound, 8, 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα. 57-48 και μία ακόμα βολή για τον Γιουγκοσλάβο. 98-48. Bird. Φαντάζομαι ότι οι Άγγλοι, αν βρεθούν σε πολύ καλή μέρα, μπορούν να παιχνιδιάσουν κάποια ομάδα που δεν θα τους πολυλογαριάσει, ιδίως στην έδρα τους. Άλλωστε αυτό ίσως έπαθαν και οι Σοβιετικοί της ΤΣΣΚΑ, βρέθηκαν να χάνουν 16 πόντους μέσα στην Αγγλία και μετά δεν είχαν και μεγάλη τύχη. 58-50. Ο Kevin Cadle έλεγε πριν από το παιχνίδι ότι αυτή η πρόκριση της Kingston στους 8 θα είναι μια καλή υποθήκη, μια καλή διαφήμιση για το αγγλικό μπάσκετ και για αυτό αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Ίσως υπερβάλλει λίγο, αλλά όχι και πολύ. Ο Duncan μπήκε στη θέση του Griffiths και θα αναλάβει αυτό στον Γκάλι, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης. Σου τριών πόντων από το screen του Αγγελίδη. 61-50 από το εντυπωσιακό καλάθι του Παναγιώτη Γιαννάκη. Το τρίτο του τρίποντος, 6 προσπάθειες. Bird. Cunningham. Πολύ ωραία ο Σέλλερς να τον σταματήσει. Εκεί αφαιρέθηκαν όμως οι παίκτες του Άρη, έσπευσαν όλοι να φύγουν στον ερμηδιασμό. Μπερδευτήκαν και οι Άγγλοι όμως. Γκάλης. Κοιτάξτε τι κάνει ο Γκάλης. Ο Σέλλερς καλάθι και φάουλ μετά την φάση αυτή του Γκάλη. Ο οποίος έκανε 2 και 3 προσπαθήσεις στον αέρα. Μηδιάζοντας τους πάντες με την τελική του επιλογή. Κοιτάξτε πόσο έδωσε την μπάλα στον Σέλλερς. Και τα πράγματα ήταν απλά από τον ύψους 2-12 Αμερικανό που πήρε και φάουλ. Το ξαναείδατε από τον Χένλαν. Έχει 8 πόντους ο Σέλλερς. Στόξε στη βολή, το rebound ο Χένλαν. Ο Σέλλερς που διανύει μια μικρή περίοδο ντεφορμαρίσματος. 63-50. Κλάρκ, ωραία προσπάθεια και καλάθι, 63-52. Γιαννάκης,
Γιάλης. Γιάλης πάντα με τον Ντάγκαν. Αγγελίδης. Ωραία προσπάθεια και φάουλ από τον Χένλαν. Ο οποίος αφού του ξέφυγε ο Αγγελίδης έσπρωξε με το σώμα του, όπως δείχνει ο Σουηδός διαιτητής, ο Έκστρομ. Νάτος εδώ. Ο νεαρός, ο Τόμας Έκστρομ. Και τεχνική ποινή στον Κέβιν Κέιτλ, ο οποίος καμιά φορά το παρακάνει στις διαμαρτυρίες, είναι λίγο νευρικός. Να εδώ ο Ρότζερ Έκστρομ και ο Τόμας. Βλέπετε τον Λέσις να δίνει οδηγίες Αγγελίδη και Σέλλερς και τώρα τον Γκάλι, ο οποίος θα εκτελέσει τις δύο βολές της τεχνικής ποινής. Φυσικά η μπάλα θα πάει μετά στον Άρη. Από το φάουλ που είχε κερδίσει ο Αγγελίδης. Ο Γκάλης αστόχησε και πάλι στη βολή. Τρίτη που χάνει σήμερα. Περίεργα πράγματα για Γκάλη. 2-6. Μάλιστα. Οι σκόρες εδώ, η πρώτη σκόρη του αγώνα. Ο Γκάλης έχει 22 πόντους, ο Κλάρκ 16, πρώτο σκόρερ της Kingston. Ο Σόπιν 15. Σημαντική προσφορά σκοράρισμα. Γιαννάκης και Κάνιγχαμ από 14. Σέλλερς εδώ μπροστά μας θα εκτελέσει, θα επαναφέρει μάλλον την πάρα από πλάγια. Προσπαθούν να πιέσουν σε όλο το γήπεδο οι Άγγλοι, παρά λίγο να μείνει μπάλα στα χέρια του Σέλλερς. Γιαννάκης, πολύ ωραία προσπάθεια, προσποιήθηκε ότι θα δώσει πάσα δεξιά στον Αγγελίδη που ερχόταν τρέιλερ και ολοκλήρωσε τελικά ο ίδιος. 65-52, μεγαλώνει πάλι η διαφορά. Από καλή θέση μειώνει ο Κλάρκ σε 65-54. Ο Κλάρκ που δεν έχει αντιμετωπιστεί καθόλου αποτελεσματικά σήμερα. 12-28 ακόμα όπως βλέπετε. 18 πόντοι από τον Μάρτιν Κλάρκ. Γιαννάκης. Νέο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη που αναλαμβάνει να δώσει επιθετικές ανάσες στον Άρη και φτάνει τους 19 πόντους. Με πολύ καλά ποσοστά στοχίας. Bird. Η assist στον Χένλαν. Δεν υπάρχει καμία αλληλοκάλυψη στην άμυνα του Άρη, ιδίως κοντά στο καλάθι. Δεν ξέρω και εγώ πόσα καλάθια έχει σημειώσει από κοντινές αποστάσεις η Kingston. Sellers. Γιαννάκης. Γκάλης. Rebound από τον Αγγελίδη. Με πολύ πείσμα φτάνει τελικά στο καλάθι και χειροκροτείται δίκαια. 70-56. Bird. Ο Χένλαν το rebound από τον Γιαννάκη και φάουλ, όχι, νέα τεχνική ποινή στον Κέιντλ. Δεύτερη τεχνική ποινή στον φωνακλά έγχρωμο Αμερικανό coach της Kingston. Και τουλάχιστον ελπίζουμε αυτή τη φορά να ευστοχίσει στις βολές ο Γκάλης ή όποιος το έχει αναλάβει. Ο Κέιντλ αποσύρει τον Bird για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Εδώ οι παίκτες που έχουν περισσότερα φάουλ, ο Κάνιγχαμ και ο Γκόρντον από 4. 3 έχει ο Γιαννάκης, ο μόνος παίκτης του Άρη που έχει σχετικά πολλά. Από 3 ακόμα ο Ντάνκαν και ο Χένλαν. 2 βολές για τον Νίκο Γκάλη, που όπως είπαμε και προηγουμένως έχει 2-6. Και όλα αυτά ενώ μπροστά στον πάγκο του Άρη γίνεται μια πρόχειρη σύσκεψη με τον Λέσις, τον Γιαννάκη, τον Αγγελίδη και τον Σέλλερς. Το Αλεξάνδριο αποθεώνει τον Νίκο Γκάλη για να του δώσει κουράγιο, ενώ όπως είδατε ο Κέιλ συνεχίζει να διαμαρτύρεται, αλλά αυτή τη φορά στην γραμματεία, η οποία δεν έχει δικαιοδοσία να του δώσει τεχνική ποινή. Φυλάει τα ρούχα του για να έχει τα μισά. Γκάλης, 71-56, διαφορά έφτασε για πρώτη φορά τους 15 πόντους, 11 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ακόμα περισσότερα ενθαρρυντικά συνθήματα για τον Νίκο Γκάλη, που δείχνει πολύ εκνευρισμένος. Σέλλερς και Σόμπιν, ο οποίος θα φτάσει σε ένα ακόμα. Όχι, αστόχησε. Στάθηκε και λίγο άτυχος εκεί. Δύο Άγγλοι με τον Γιαννάκη. Ο Γκόρντον αστόχησε. Rebound του Χένλαν και φάουλ, νομίζω πριν το σούτ από τον Αγγελίδη. Για να δούμε αν θα δοθούν βολές. Πράγματι δύο βολές από τον στον Μάρτιν Χένλαν. Άλλη μια αλλαγή και time-out που ζήτησε ο Άγγλος προπονητής. 71-56 είναι το σκορ στο Αλεξάνδριο. Τώρα μόλις ξαναρχίζει ο αγώνας με τις δύο βολές που έχει κερδίσει ο Χένλαν από το φάουλ που του έκανε ο Αγγελίδης και ήταν το δεύτερο.
10 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει αυτός ο πρώτος αγώνας του Άρη για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης 1990-91. Θυμίζω ότι το Final Four φέτος θα γίνει, του χρόνου μάλλον, 16-18 Απριλίου 1991 στο Palais de Bercy της πόλης του Παρισίου. Ο Χένλαν εξέδωσε μόνο στη δεύτερη βολή που μάλιστα χρειάστηκε να επαναληφθεί. 71-57. Σέλλερς που έκανε βήματα εκεί δεν σφυρίχτηκαν. Σόμπιν. Γκάλης. Γκάλης με τον Μπέρτ που ξαναγύρισε στο παιχνίδι. Ο Μπέρτ δεν έχει πετύχει ούτε ένα πόντο. Άλλωστε δεν έχει επιχειρήσει και πολλές προσπάθειες. Γκάλης. Φάουλ του Μπέρτ. Και πάλι στη γραμμή των φάουλ ο Νίκος Γκάλης. Από πλάγια λέει ο Κούριλιτς. Παράξενο αυτό. Ο Γκάλης είχε σηκωθεί για να σουτάρει. Νάτος. Πολλές λέει και αυτός και δίκιο έχει. Σέλλερς. Γιαννάκης. Σέλλερς. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Αμερικανό. 73-57. Μεγαλώνει η διαφορά ακόμα περισσότερο. Θα είναι τα 8 καλάθια, 16 πόντους. Μπήκε και ο Στίλερ στην πεντάδα των Άγγλων με το 6. Ο Σαμ Στίλερ, ένας ακόμα νεοποκτηθής από την Docklands. Μια άλλη ομάδα του Λονδίνου. Henlan. Gordon. Clark με τον Λιπηρίδη. Πολύ ωραίο κόψιμο του Λιπηρίδη που κόλλησε σαν βεντούσα πάνω στον Clark και τον σταμάτησε. Γκάλης. Τρυφογυρίζει. Φάουλ καθαρό του Gordon. Πέμπτο φάουλ. Και ακούτε πώς αντιδράει η εξέδρα στην ατσαλοσύνη του Trevor Gordon που πάει να ζητήσει τα αρέστα τώρα στον έξτρο. Που καταλάβω τι θέλει. Ήταν ένα καθαρό φάουλ. Νάτος εδώ ο Gordon που φεύγει από τον αγώνα με 11 πόντους μετά από 22 λεπτά συμμετοχής. Να και τα στατιστικά του. 4 στα 8 σουτ, 3-4 βολές, 11 πόντους, 5 φάουλ για τον Gordon. Τη θέση του πήρε ο Cunningham και τώρα ο Γκάλης θα στοχίσει στη βολή. 4-9, ίσως να είναι και αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του στον Άρη. Και τον Νίκο Γκάλη που έχει καλή απόδοση κατά τα άλλα. Έχει 24 πόντους, 4 ασίστ. 75-57, 10 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Άρης πήρε μια διαφορά 18 πόντων, 16 τώρα. Και βέβαια λογικά θα έχει την ευκαιρία να την αυξήσει και να δώσει την ευκαιρία στους αντιπάλους του να τρομάξουν λίγο. Άμα ακούσουν μια μεγάλη διαφορά, μια κατοστάρα. 77-59 από το πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό καλάθι του Σέλλερς που είδατε προηγουμένως. Στίλερ πήγε να κλέψει ο Γιαννάκης. Μπέρντ. Σου τριών πόντων του Στίλερ. Rebound του Σέλλερς που πήδηξε πολύ ψηλά. Γκάλης στον ευνηδιασμό. Ο Γιαννάκης αριστερά του, πήγε να δώσει δεξιά. Ο Γκάλης δεν ήταν τόσο γρήγορος όμως ο Σόμπιν, η μπάλα χάθηκε. Μπέρντ. Γύρισε ο Γιαννάκης. Ο Μπέρντ πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Για τρεις πόντους μάλιστα. Μα το δεύτερο. 77-62. Με πέντε πόντους του Άλτον Μπέρντ που τον βλέπετε εδώ. Γιαννάκης. Το μπάσιμο και το φάουλ από τον Κλάρκ. Μία συν μία βολές αφού ήταν το ένατο ομαδικό φάουλ της Kingston αυτό και το πρώτο του Steelers, τον οποίο τελικά χρεώθηκε. Νάτος το 6 στο βάθος ο λευκός ο Στίλερ. Διαμαρτύρεται ήπια. Μία συν μία λοιπόν για τον Γιαννάκη που έχει 19 πόντους. Τέσσερις παίκτες του Άρη έχουν πάνω από 10, ο Γιαννάκης έχει 19, ο Γκάλης 25, ο Σόμπιν έχει 15 και ο Σέλλερς 12. Οι βολές πάντως συνεχίζουν να χάνονται. Bird. 77-62, 8 και 38 ακόμα. Φάουλ του Σόμπιν στον Χένλαν. Το τρίτο φάουλ του Γκόραν Σόμπιν. Τελικά δόθηκε στον Σέλλερς. Καμιά φορά μπερδεύουν τους παίχτες οι διοικητές, όταν τους μπερδεύουμε εμείς βέβαια. Κάνιγκαμ. Κλάρκ. Απέφυγε τον Λιπηρίδη που αναγκάστηκε να του κάνει φάουλ. Και δύο βολές για τον Μάρτιν Κλάρκ που είναι πρώτος σκόρερ της Kingston με 18 πόντους.
Εδώ οι άνθρωποι που κρατούν την στατιστική, αυτή που βλέπετε με τα διαστήματα της οθόνης σας. Και ο Μάρτιν Κλάρκ που είναι έτοιμος για τις βολές. 77-63. Και 77-64. Τον Κλάρκ που φτάνει τους 20 πόντους. Οι Άγγλοι προσπαθούν να πιέσουν ξανά σε όλο το γήπεδο. Δεν εγκαταλείπουν τις φιλοδοξίες τους και δεν κάνουν βέβαια κέσμα. Εδώ έκλεψε πολύ ωραία ο κοντός όμως Μπέρντ από τον Σέλλερς. Ο Κλάρκ δεν τα κατάφερε, ο Σέλλερς εξηλαιώθηκε και δεν ήταν στο rebound και ο Γκάλης στον εχνιδιασμό από την πάσα του Σόμπιν δεν είχε κανέναν αντίπαλο. 79-64, 8 και 5 ακόμα για το τέλος. Στίλερ. Κάνιγκαμ. Με τον Σέλλερς κολλημένο πάνω του, δεν βρίσκει το στόχο, ο Λυπηρίδης εύκολα το rebound. Αφού έγινε καλή δουλειά εκεί με τη συνεργασία Λυπηρίδης και Σόμπιν. Γιαννάκης για 3 πόντους, ήταν κακό αυτό το σούτ όμως. Μπέρντ, πάσα ευνηδιασμού στον Κλάρκ, ακολουθεί ο Λυπηρίδης. Καλάθι του Κλάρκ, δεν μπόρεσε να κάνει το κόψιμο ο Έλληνας παίκτης, ο Έλληνας διεθνής. 79-66. Γιαννάκης. Ο Λέσιτς κάτι λέει στον Σέλλερς, που έχει τώρα την μπάλα. Γκάλης. Καλάθι, μετράει το καλάθι αφού θεωρήθηκε ότι η μπάλα ήταν στην καθοδική της πορεία όταν την έκοψε ο Κάνιγχαμ, τον είδατε. Αυτός είναι ο Βουρτζούμης που θα μπει στο παιχνίδι, αντικοθιστώντας τον Λυπηρίδη. Με 3 κοντούς ο Άρης, ξαναβλέπετε τη φάση. Και βέβαια η μπάλα κατέβαινε. Μα μην έμπαινε στο καλάθι, αλλά κατέβαινε. Και time out από τον Λέσιτς αυτή τη φορά. Γόνα εδώ στο Αλεξάνδριο και ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται της Kingston με το σκορ που είδατε, 81-66. Να ο Λάζαρος Λέσιτς. Προπονητής του Άρη βέβαια. Φτιαγμένος σήμερα, κοστομαρισμένος με τη γραβάτα του. Μπέρντ. Περνάει στον Χένλαν που μπερδεύεται. Θα κλέψει ο Γιαννάκης, να δούμε αυτό το κοντό σχήμα. Να ο Βουρτζούμης μόνο στον ευνηδιασμό, αστοχή όμως. Ο Βουρτζούμης στον οποίο ο Λέσιτς πιστεύει αρκετά και δεν παβεί να το διακηρύσει σε κάθε ευκαιρία. Άλλωστε τι άλλο πιστοποιεί αυτή η συμμετοχή του. Σε ένα σημείο που τουλάχιστον θεωρητικά το παιχνίδι δεν έχει κρυθεί. 6-44 ακόμα. Γκάλης Βουρτζούμης. Πολύ ωραία προσποίηση. Μπάσιμο και καλά θα αυτή τη φορά από τον νεαρό που αποθεώνεται. 83-66 από τον Βαγγέλη Βουρτζούμη. Ο οποίος είναι ομογενής από Έλληνες ζωγαγωνίες και γεννητής στον Καναδά. Μπέρντ. Ο Βουρτζούμης έχει αναλάβει τον Κλάρ. Ο οποίος είναι πολύ ψηλότερος. Γκάλης. Βλέπει τον Γιαννάκη, ενώ ο καημένος ο Στίλερ νόμιζε ότι ο Γκάλης θα έδινε την μπάλα εκεί που κοίταζε, δηλαδή στον Σέλλερς και πήγε πάνω, έτσι έμεινε μόνος του ο Γιαννάκης και έφτωξε εύκολα. 85-66, μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα, 19 πόντι. 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το σουτ 3 πόντων ήταν άστοχο. Το κόψιμο του Σέλλερς. Τώρα ζητούν οι Άγγλοι με 3 στο καλάθι και ίσως να μην έχουν και άδικο. Η μπάλα πάντως δίνεται στην Kingston. Βλέπετε το σκορ 85-66 και άλλο ένα time out που παίρνει. Βλέπετε τα στατιστικά των δύο ομάδων σε αυτά τα 34 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα που έχουν παιχτεί. Ο Άρης προηγείται με 85-66 της Kingston και έχει βέβαια σαφώς καλύτερα ποσοστά ευστοχίας καθώς και μια σημαντική υπεροχή στα rebound, 29-21. Ο Μπέρντα μαρκάριστος, αστοχίστος σου τριών πόντων. Ο Κάνιγχαμ όμως γίνεται κάτοχος της μπάλας μετά τη διεκδίκηση. 85-68. Να ο Άλαν Κάνιγχαμ και μια καλή παρουσία στο σημερινό μάτς, αν και είναι σχετικά άστοχος, αρκετά άστοχος μάλλον, έχει φτάσει στα 19 εκτός στα 20 τώρα και 16 πόντους. Σέλλερς, Βουρτζούμης, Σόμπιν, δεν διστάζει και καλά κάνει αφού είναι εύστοχος, είναι σε καλή μέρα ο Γιουγκοσλάβος. 87-68 με 17 πόντους του Κόραν Σόμπιν. Που είναι και πρώτος rebounder του Άρη με 9. Τα έχει ο Σέλλερς και 6 ο Γιαννάκης. Τέταρτο φάουλ του Σόμπιν. Μάλλον τρίτο φάουλ του Σόμπιν. Και εδώ είναι ο Έκστραμ, ο οποίος κοιτάζει προς τη μεριά του αγγλικού πάγκου. Και όχι να φάει καμιά τεχνική ποινή ο Κέιτλιν, να δώσει εδώ. Φαίνεται να έχει ηρεμήσει κάπως.
Κάνιγχαμ. Ωραία πάσα στον Μπέρτ που έχει τον ψηλό Σόμπιν όμως μπροστά του. Άστοχο, άτσαλο σου του Κάνιγχαμ. Γιαννάκης. Γιαννάκης, πολύ ωραία πάσα στον Σόμπιν που φτάνει κοντά στο καλάθι. Κόβεται από τον Κάνιγχαμ όμως. Επιμένει, αστοχή. Θα πάρει πάλι το rebound. Όχι, αυτή τη φορά επενεύει ο Χένλαν. Φοβερό ήταν το κάρφωμα, φοβερό σε δύναμη ήταν το κάρφωμα του Χένλαν, 87-70. Το βλέπετε ξανά με πόση δύναμη κάρφωσε ο Άγγλος διεθνής. Η backdoor πάσα του Γιαννάκη στον Γκάλι και το καλάθι. 89-70, 4 λεπτά και 26. Ο Άρης προλάβει να περάσει και τις 100 πόντους. Ο Μπέρντ μειώνει με τρίποντος, 89-73. Γιαννάκης. Χάνει την μπάλα. Ο Μπέρντ στον Στίλερ που έχει τον Γκάλι. Θα τον σταματήσει ο Γκάλις με ένα καταπληκτικό κόψιμο. Μια ενέργεια σπάνια από τον Νίκο Γκάλι που δεν είναι ο μεγαλύτερος λάτρης της άμυνας. Και βέβαια δεν έχει και το ύψος για να κάνει τάπες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο πάντως. Την μπάλα είναι απέξω για τον Άρη. Θα την ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση όμως. Ο Στίλερ με τον Γκάλι να τον ακολουθεί να πηδάει πολύ ψηλά και να τον σταματάει πεντακάθαρα. Ναι. Time out που παίρνει και πάλι ο Κέιντι. Πριν από τη λήξη. Σόμπιν μπερδεύεται αλλά κρατάει την μπάλα. Τη δίνει στον Γιαννάκη. 91-73 στους 18 πόντους η διαφορά του σκορ. Η πάσα για τον Χένλαν. Τον σταματούν μαζί ο Βουρτζούμης και ο Σόμπιν. Ανήκει στον Βουρτζούμη το κόψιμο. Να που οι κοντοί παίκτες του Άρη κάνουν θαύματα στην άμυνα. Στους εθέρες μάλιστα. Γκάλις. 91-75. Φάουλ από τον Ντάνκαν. Μία συν μία βολές για τον Νίκο Γκάλι. Αφού η Kingston έχει 10 ομαδικά φάουλ. Ο Έξτρομ ο Σουηδός διαιτητής. Μία συν μία λοιπόν. Βλέπετε πάλι που δόθηκε το φάουλ. Πρώτα έκανε ο Κλάρκ φάουλ, μετά έκανε ο Ντάνκαν. Οι διαιτητές το χρέωσαν στον Ντάνκαν. Ο Γκάλις. Όπως βλέπετε έχει πολύ καλύτερο ποσοστό σήμερα στα σουτ 2 πόντων παρά στις βολές. 13 στα 17 σουτ. Και τώρα οι βολές του είναι 6 στις 11. Και 7 στις 12. 93-75. Ο Κλάρκ μπροστά στον Σόμπιν που αλλίωσε κάπως το σουτ. Ο Σέλερς με τον Γκάλι. Αλλά ο Μπέρντ κατάλαβε την πρόθεση του Αμερικανού και πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιαννάκης. Χάθηκε έτσι ευκαιρία για μια θεαματική φάση, για ένα θεαματικό καλάθι. Ο Σέλερς εξηλαιώνεται για το προηγούμενο λάθος. 95-75. Για πρώτη φορά το μάτς στους 20 πόντους. Ο Κούριλιτς δίνει φάουλ στον Γιαννάκη και του συνιστά και να σοπάσει όπως είδατε. Ο Γιαννάκης που διαμαρτύρεται. Γιαννάκης που πήγε να κλέψει από τον Κάνιγχαμ και τον Μπέρντ και έκανε το τέταρτο του φάουλ. 95-75, 2:58 για να τελειώσει ο αγώνας. 95-77 από το πίβο του Μάρτιν Χένλαν. Γιαννάκης, Γκάλις. Γκάλις πάντα, κάνει τον πάσιμο, πολύ ωραία προσπάθεια και θεαματικό καλάθι από αυτά που είναι η σπεσιαλιτέ του αρχηγού του Άρη. 97-77 σου τριών πόντων του Duncan που αστοχεί ο Clark όμως έξυπνα παίρνει το rebound. Δίνει στον Duncan που έχει τον Σόμπιν. Θα σταματήσει ο Σόμπιν αλλά με δεύτερη προσπάθεια ο Duncan θα κάνει το 97-79. Ο Σόμπιν που έχει 4 κοψίματα. Ο Σέλερ σου 2 πόντων πατώντας ίσα ίσα τη γραμμή. 99-79, 2:12 ακόμα. Ο Άρης θα πετύχει την κατοστάρα από ό,τι φαίνεται. Bird. Ωραία πάσα και ο Κάνιγχαμ με το ένα χέρι θα κάνει ένα θεαματικό κάρφωμα. Κάποια ωραία χειροκροτήματα από τους υποτικότερους των οπαδών του Άρη. Γκάλις. 99-81, 1:50 ακόμα. Sellers. Επιθετικό φάουλ δίνεται στον Γκάλι στην προσπάθειά του να φύγει από τον Ντάνκαν. Ο Έξτρομ που ήταν κοντά είδε τον Γκάλι προφανώς να σπρώχνει με το δεξί του χέρι
τον Άγγλο παίχτη και του καταλόγησε φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Νίκου Γκάλη. Bird, 99-81 βλέπετε το σκορ. 1 και 37 ακόμα. Ένλαν. Ο Σέλλερς θα σταματήσει για άλλη μια φορά τον Κλάρκ. Έχει 10 κοψίματα ο Άρης συνολικά. Αυτό για όσους ενδιαφέρονται για τη στατιστική πλευρά του αγώνα. 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Κάνιγχαμ σε σούτ από καλή θέση βρίσκει το στόχο έστω και με αυτή την καραμπόλα. Γιαννάκης. 1 και 20. Ουρτζούμης. Γιαννάκης. Σέλλερς. Κάνει προς στιγμήν αλλά διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει τον 100ο πόντο του Άρη κάνοντας το σκορ 101-83. Τελευταίο λεπτό. Από καλή θέση ο Κλάρκ πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι. 101-85. Βλέπετε τον Κλάρκ και ένα πλάνο από τους επισήμους με τον πρόεδρο του Άρη και τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, Σέλλερς. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Να ο Μπέρντ σταματάει και σουτάρει για 3 πόντους. Νέο καλάθι από τον Άλτον Μπέρντ. 101-88. Να ο Μπέρντ, Γιαννάκης, 29 δευτερόλεπτα απομένουν. Γκάλης. Γίνονται φάουλ που δεν σχετίζονται. Τελικά δόθηκε το φάουλ του Κάνιγχαμ στον Γκάλη. Φάουλ λοιπόν που έκανε ο Άλαν Κάνιγχαμ στον Νίκο Γκάλη. Οι θεατές είναι όρθιοι πια, αφού απομένουν μόλις 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Κούριλιτς κάτι ζητάει. Η πρώτη εύστοχη βολή του Γκάλη, μένουν 22 δευτερόλεπτα όπως είπαμε. Και τώρα 103-88, ο Γκάλης έχει φτάσει τους 37 πόντους. Bird. Ο Στήλερ ένα παράξενο σου 3 πόντων. 13 δευτερόλεπτα, ο Άρης θα βάλει άλλο ένα καλάθι, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ο Μπέρντ έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν την άγγιξα λέει, ίσως να έχει δίκιο. Μένουν 9 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Σόμπιν, Γιαννάκης, χάθηκε η μπάλα. Τελικά η Κίνγκστον θα βάλει το καλάθι στα δευτερόλεπτα που απομένουν. 103-90, 2 δευτερόλεπτα, 1, ο Γκάλης θα σουτάρει από το κέντρο. Άστοχα, αλλά ούτως ή άλλως το παιχνίδι είχε λήξει. Τελικό σκορ λοιπόν εδώ στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης 103, Kingston 90. Ο Άρης ξεκινάει με νίκη όπως ήθελε. Βέβαια χωρίς να παρουσιάσει κανένα υπερθέαμα, αλλά στο μάτσο αυτό μέτραγε καταρχήν η νίκη. Δεν ήταν καθόλου σκόπιμο να μπλέξει ο Άρης σε περιπέτειες από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Να πούμε ποιοι πέτυχαν τους πόντους μια και έχουμε λίγο χρόνο. Ο Γκάλης 37, ο Γιαννάκης 23, ο Λυπηρίδης 4, ο Σόμπιν 17, ο Βουρτζούμης 2. Ο Αγγελίδης 2, ο Σέλλερς 18 και ακόμα ο Ντάνκαν 9, ο Στήλερ 2, ο Κάνιγχαμ 20, ο Μπέρντ 11, ο Γκρίφιθς 2, ο Χένλαν 11, ο Κλάρκ 24 και ο Κόρντον 11.